αρκετές ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης των ενδιάμεσων εκλογών στη ΣΥΠΑ, αρχίζει να φαίνεται καθαρά ποιος βγαίνει κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος και τι θα αλλάξει το επόμενο διάστημα μέχρι το 2024, όταν και θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές. Οι μετρήσεις δείχνουν νίκη των Ρεπουμπλικανών, αλλά όχι τον θρίαμβο που περίμεναν ορισμένοι οι υπεραισιόδοξοι. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν χάσει ήδη έναν βουλευτή στην Πενσιλβάνια και χρειάζονται να πάρουν δύο έδρες από τις πολιτείες Βάδα, Αριζόνα και Τζόρτζια προκειμένου να ελέγξουν το σώμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση χθες Τετάρτη, κάνοντας λόγο για μια καλή ημέρα για τη δημοκρατία. We don't know all the results yet, at least I don't know them all yet. Here's what we do know. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. And I know you were somewhat miffed by my obsessive optimism, but I felt good during the whole process. I thought we were going to do fine. While any seat lost is painful, some good Democrats didn't win the last night. Democrats had a strong night. And we lost fewer seats in the House of Representatives than any Democratic president's first midterm election in the last 40 years. Αυτά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διότι στο Κογκρέσο παρακολουθούμε ένα ντέρμπι με τους Δημοκρατικούς να προβάλλουν στεναρή αντίσταση. Το επικρατέστερο σενάριο είναι τα κόμματα να πάρουν από μια έδρα και το αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε 50 Ρεπουμπλικανούς, 49 Δημοκράτες, με την Τζόρτζια να αναδεικνύεται σε ρυθμιστικό παράγοντα που θα δώσει τον νικητή στις 6 Δεκεμβρίου στις επαναληπτικές εκλογές. Στην Τζόρτζια γίνονται επαναληπτικές εκλογές για τη βάση του εκλογικού νόμου της, αν ένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πάνω από 50% δεν μπορεί να θεωρηθεί νικητής. Έτσι, παρόλο που ο Δημοκρατικός Ραφαέλ Γουόρνοκ προηγήθηκε με ελάχιστες χιλιάδες ψήφους του Ρεπουμπλικανού Χέρσελ Βόκερ, η πολιτεία δεν εξέλεξε νικητή. Για μια ακόμη φορά, οι δημοσκόπησεις στις ΗΠΑ απέτυχαν να αφουγκραστούν τον παλμό του εκλογικού σώματος και δεν κατάφεραν να αποτυπώσουν το γεγονός ότι οι αμβλώσεις τελικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ψήφο. Μεγάλος χαμένος ανεξάρτητος τελικού αποτελέσματος αναδεικνύεται κατά κοινή ομολογία ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρεώνεται τις κακές επιλογές που επέβαλε στο κόμμα του και συνεπώς και τις ήττες του.